Loud Hailer ενδοεπικοινωνία. Νέο μοντέλο LH5000. Έχουμε πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούμε την ενδοεπικοινωνία στα σκάφη και όπως και σε πολλούς τύπους σκαφών. Η ενδοεπικοινωνία χρειάζεται σε περιπτώσεις που θέλουμε να μιλήσουμε κάπου, να ακούσουμε, αλλά και να δώσουμε κάποια σήματα ειδοποίησης. Τύποι σκαφών που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι τουριστικά σκάφη, επιβατικά, αλλιευτικά σκάφη, σκάφη διάσωσης, ακόμα και σε πλατφόρμες, όπως παράδειγμα πλατφόρμες πετρελαίου, διάφορες εργασίες, πλατφόρμες για εργασίες που χρησιμοποιούνται, οπουδήποτε θέλουμε να μιλήσουμε κάπου εσωτερικά ή μεταξύ μας σε κοντινή απόσταση. Και βέβαια να μας ακούσουν. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα με την LH5000 να έχουμε 6 ηχεία, όπως είναι εδώ το ηχείο μας, και να προσθέσουμε και 2 κόρνες, δηλαδή για να μας ακούνε πιο μακριά και δυνατά. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα από τα ηχεία να μιλήσουμε και να το ακούσουμε στον κεντρικό σταθμό. Παράδειγμα, όταν είμαστε σε ένα αλλιευτικό σκάφος, μπορεί ο καπετάνιος να μιλήσει στο πλήρωμα, αλλά και το πλήρωμα από το ηχείο μπορεί να μιλήσει στον καπετάνιο. Αυτό είναι πολύ βασικό και πολύ χρήσιμο στην πράξη. Από εκεί και πέρα, οι λειτουργίες του, εκτός από το να μιλάμε και να μας ακούν, μπορούμε να συνδέσουμε, να ακούσουμε μουσική, που είναι πολύ ωραίο και χρήσιμο σε τουριστικά σκάφη, κάποιους συναγερμούς, κάποια σήματα να εκπέμπονται όσο αφορά κάποιο κίνδυνο στη θάλασσα πάνω σε διάσωση ή κάποιο συναγερμό πυρκαγιάς και αυτό να γίνεται αυτόματα μέσω της ενδοσυνεννόησης ή ακόμα τη λειτουργία κόρνας 7-1 που συνήθως τη χρησιμοποιούμε όταν έχει πολύ ομίχλη ή τη νύχτα στη θάλασσα. Ο χειρισμός είναι πάρα πολύ απλός. Όλα τα κουμπιά είναι εξωτερικά. Μπορούμε να διαλέξουμε ανασταθμό και αναόνομα αυτό που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το handset στο να μιλήσουμε στο πλήρωμα ή να κάνουμε μια ανακοίνωση πάρα πολύ εύκολα. Όλα αυτά θα τα δείξουμε σε λίγο. Και επίσης έχουμε μια ευανάγνωστη οθόνη που μπορούμε να δούμε τις ονομασίες από τα κανάλια που έχουμε επιλέξει ή ακόμα να δούμε όλο το μενού του μηχανήματος για να κάνουμε το σετάρισμά του. Η πρόσωψη της LH5000 έχει πάρα πολύ ωραία και μεγάλα κουμπιά για εύκολο χειρισμό. Ξεκινώντας, πάμε να δούμε την πρόσωψη από κάτω προς τα πάνω για να εξηγήσουμε τις λειτουργίες του κάθε κουμπιού. Ξεκινάμε από το βασικό κουμπί Listen και Volume, που είναι και η ενεργοποίηση του συστήματός μας και η απενεργοποίηση. Το Listen είναι το πόσο δυνατά ακούμε εμείς πάνω στη γέφυρα. Δίπλα έχουμε το Hailer, που μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση σε κάθε σταθμό, όπως και την ένταση που ακούγεται από τις κόρνες, στην πλώρη και στην πρίμη. Από πάνω έχουμε τα κουμπιά IC, δηλαδή τον κάθε σταθμό που μπορούμε να επιλέξουμε ξεχωριστά για το που θα μιλήσουμε. Στην πιο πάνω σειρά έχουμε το All, που μπορούμε να λαμβάνουμε και να μιλάμε σε όλους τους σταθμούς, και το Forward και Aft, μπορούμε να ορίσουμε σε ποια κόρνα, στην πλώρη ή στην πρίμη, ή το Both, που μπορούμε να μιλήσουμε και στις δύο κόρνες μαζί. Το κουμπί Fog χρησιμοποιείται σε κατάσταση ομίχλης και εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα για να μας ακούν τα παραπλέον τα σκάφη. Πιο πάνω έχουμε την οθόνη που μπορούμε να δούμε τις ενδείξεις του μηχανήματος, τα κουμπιά Menu και Enter για να μπούμε στο μενού και να επιλέξουμε κάποια επιλογή και δύο κουμπιά πλοήγησης για το μενού. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί η ενδοσυνεννόηση στην πράξη. Έχοντας την κεντρική μας μονάδα στη γέφυρα του πλοίου, μπορούμε να επιλέξουμε όποιον σταθμό θέλουμε και να μιλήσουμε απευθείας με αυτόν. Ή, πατώντας το κουμπί All, να καλέσουμε όλους τους σταθμούς μαζί. Πατώντας το IC1, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα στο σταθμό και από εκεί και πέρα μπορούμε να μιλήσουμε με το μικρόφωνο κατευθείαν ακούγοντάς τους στο μεγάφωνο της κεντρικής μονάδας στη γέφυρα. Αντίστοιχα, μπορεί και ο κάθε σταθμός να καλέσει τη γέφυρα πάνω από το μεγάφωνο. Και από εκεί πέρα, στη γέφυρα, έχουμε μια ένδειξη οπτική ότι ο σταθμός μας καλεί και μας φωνάζει από το μεγάφωνο. Εμείς μπορούμε να του μιλήσουμε απευθείας από το μικρόφωνό μας.
Γυρίζοντας πίσω, μπορούμε να πάμε απευθείας να μιλήσουμε πάλι σε όλους τους σταθμούς ή στις κόρνες, μπροστά και πίσω, ή μόνο στις κόρνες και στις δύο μαζί. Το κουμπί Fog που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όταν βρεθούμε μέσα σε ομίχλη, δίνει ένα ηχητικό σήμα από τα μεγάφωνά μας και τις κόρνες που υπάρχουν στην πλώρη και στην πρίμη, για να μας ακούσουν τα παραπλέοντα πλοία. Εδώ πέρα μας ανοίγει ένα μενού πάνω στην οθόνη, το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε εμείς. Αν θέλουμε να δίνουμε ηχητικό σήμα χειροκίνητα, πατώντας το μικρόφωνο μας, ή αν θέλουμε να δίνουμε ένα ηχητικό σήμα κινδύνου, ή συγκεκριμένα σήματα, τα οποία ορίζονται από τον ναυτιλιακό κώδικα, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται το σκάφος μας. Πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα από το βασικό μενού του συστήματος. Πατώντας το κουμπί μενού, μπαίνουμε στο βασικό μενού του μηχανήματος. Ξεκινάμε με τον dimmer, δηλαδή τη φωτεινότητα που έχουμε στο πάνελ και στα κουμπιά, το οποίο το κατεβάζουμε όταν είναι βράδυ για να μπορούμε να, για να μην μας ενοχλεί το φως μες στη γέφυρα. Το contrast, που είναι η φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης, πώς θα φαίνονται αυτές. Ανάλογα τη φωτεινότητα που έχουμε μέσα στη γέφυρα, μπορούμε να το ρυθμίσουμε σε υψηλά επίπεδα ή σε χαμηλά επίπεδα, για να μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα κάποιες ρυθμίσεις. Από το source, μπορούμε να επιλέξουμε αν η πηγή που θα μιλάμε είναι μέσω του μικροφόνου ή μπορούμε να επιλέξουμε μία εξωτερική πηγή, ένα CD player ή ένα MP3 player για να ακούμε μουσική σε όλους τους σταθμούς. Μια άλλη λειτουργία της ενδοσυνεννόησης είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει και σαν αντικλεπτικός συναγερμός. Δηλαδή, μία πόρτα που δεν θέλουμε να ανοίξει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορούμε να την παγιδεύσουμε με τη χρήση ενός αντικλεπτικού διακόπτη και έτσι, όταν αυτή η πόρτα ανοίξει, να μας δώσει ηχητικό σήμα από τις κόρνες του πλοίου. Αυτό μπορούμε να το ορίσουμε από το μενού Alarm και βάζοντας το On, βάζουμε το σύστημα σε λειτουργία ασυναγερμού, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να βγούμε από το σκάφος και να κλείσουμε όλες τις πόρτες. Μετά το πέρας των 5 λεπτών, η λειτουργία αυτή ξεκινάει. Όταν ο διακόπτης της πόρτας ανοίξει, θα αρχίσει να χτυπάει από τα μεγάφωνα του σκάφους. Θέτοντας τη λειτουργία Siren Stone, μπορούμε να καλέσουμε κατά επιλογή με τις κόρνες του πλοίου, ένα παραπλέον σκάφος με ηχητικό σήμα. Από το μενού Key Beep μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον ήχο που κάνουν τα πλήκτρα όταν τα πατάμε. Στο μενού Rename IC μπορούμε να μετονομάσουμε τους σταθμούς που έχουμε τοποθετημένα τα μεγάφωνα, ώστε να τα ξεχωρίζουμε όταν τα επιλέγουμε πάνω στην οθόνη. Ας πούμε το IC1 μπορούμε να το μετονομάσουμε σε μηχανοστάσιο ή το IC2 σε σαλόνι. Μπαίνοντας με το Enter, μπορούμε να επιλέξουμε ποιο σταθμό θέλουμε να μετονομάσουμε και πάλι με το Enter να γράψουμε το όνομα που θέλουμε σε αυτό το σταθμό. Στο μενού Speaker μπορούμε να επιλέξουμε αν θα χρησιμοποιούμε στην κεντρική μας μονάδα το μεγάφωνο που είναι ενσωματωμένο στη μονάδα ή κάποιο άλλο εξωτερικό μεγάφωνο που έχουμε συνδέσει στη γέφυρα.
Στο self-test μπορούμε να δοκιμάσουμε την κεντρική μας μονάδα και τα περιφερειακά συστήματα, αν λειτουργούν σωστά. Εδώ είναι η επιλογή για να επαναφέρουμε στις αρχικές ρυθμίσεις όλη τη μονάδα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις βασικές λειτουργίες και το μενού της ενδοσυνεννόησης LH5000. Παραμείνετε μαζί μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.